Και εμείς θα καλησπερίσουμε αμέσως την αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Δώρα Αβιέρη. Καλησπέρα σας, κυρία Αβιέρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Κόκκινου. Τελικά ανενημέρωτος ή συνειδητά ψευδόμενος ο Πρωθυπουργός? Προς τα πού γέρνει η πλάστιγκα κατά τη γνώμη σας? Νομίζω ότι πια τα ψέματα της κυβέρνησης και του κύριου Μητσοτάκη δεν κρύβονται. Βέβαια κρύβεται ο κύριος Μητσοτάκης, αν και νομίζω ότι θα κληθεί πολύ γρήγορα να λογοδοτήσει αύριο στη Βουλή από το ίδιο βήμα που πριν από δύο εβδομάδες έλεγε σύστολα ψέματα και προσπαθούσε να κοροϊδέψει όχι εμάς, την αξιωματική αντιπολίτευση, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και όλα αυτά στον απόϊχο και της εισαγγελικής έρευνας που μάθαμε ότι διατάχθηκε νωρίτερα. Ακριβώς. Τώρα διαβάζω και εγώ ότι έχει διαταχθεί. Και βέβαια μέσα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, για την προτεραιοποίηση κάποιων και τις λίστες ανθρώπων. Νομίζω θα έχει πια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δικαστικό και πολιτικό. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πια ότι αναζητώνται και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Και νομίζω ότι πια έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Και η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή μια απλή πολιτική κριτική και αξιολόγηση. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες πια ευθύνες, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν και αν υπάρχουν να αποδοθούν. Δεν ξεμπερδεύει έτσι ο κύριος Κέρτσος, διότι είναι και ο ίδιος υπόλογος για αυτά που έλεγε και για το. Για την πολυτέλεια, θέλω να θυμίσουμε, δηλαδή από το πρωί νομίζω ότι όλοι θυμούνται αυτές τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, γιατί αν είναι πεδαμένα τα λεφτά για τις ΜΕΘ, αν είναι πολυτέλεια, ότι αν είχαμε 5.000 ΜΕΘ θα πέθαναν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτά βγήκαν από τα στόματα κυβερνητικών στελεχών. Και το ζήτημα είναι ότι πριν μάθουμε για την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε, ο κύριος Κέρτσος είπε πως είναι ίσονος σημασίας αυτή η έρευνα. Για να δούμε δηλαδή λίγο την επιτομή της κοινικότητας εκ μέρους του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να... Σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Βέβαια, τι να πει και ο κύριος Τσιόδρας τώρα. Βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και μάλιστα και συνάδελφοί του, κυρία Γκάγκα, και υποτιμούν την επιστημονική έρευνα που έχει κάνει. Βέβαια, ο κύριος Λίτρας έχει δώσει τις απαντήσεις του και σε σχέση με το τι ήταν αυτή η έρευνα, σε ποιο χρόνο δημοσιεύτηκε και δημοσιοποιήθηκε, γιατί γίνεται αυτή η έρευνα. Το είπα και το ξαναλέω. Ο κύριος Τσιόδρας γιατί την έκανε αυτή την έρευνα? Για να την έχει καρφιτσωμένη, μοσταρισμένη στο τοίχο του σπιτιού του? Προφανέστατα γιατί αυτή είναι πολύ χρήσιμη επιστημονική έρευνα για να εκτιμηθεί και από πολιτικούς παράγοντες που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση, αλλά και από το επιστημονικό προσωπικό για το τι προτάσεις θα κάνει και για την αντιμετώπιση πανδημίας, αλλά και για τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνουν. Η δήλωση ωστόσο του κύριου Τσιόδρα αποτελεί άδειασμα για την κυβέρνηση, διότι υπάρχει και η αντίληψη ότι η τοποθέτηση του καθηγητή ήταν αμήχανη και όχι αντάξια του επιστημονικού κύρους του. Ο κύριος Τσιόδρας πρέπει πια να αποφασίσει αν είναι με την επιστήμη ή με την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι υπηρέτης δύο φεντάδων. Θα μπορούσε να το έκανε αυτό αν ήταν στην αρχή της πανδημίας που όλοι προφανέστατα βάλαμε πλάτη και τον στηρίξαμε γιατί θεωρούσαμε ότι υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και το σύνολο του ελληνικού λαού και όχι την κυβέρνηση. Αλλά αυτό το πράγμα... Ξέρετε, βγήκε από τον δρόμο που τουλάχιστον φαινότανε ότι οδηγούνταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Πια δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν, ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τον κύριο Τσιόδρα. Είμαι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό. Ο κύριος Τσιόδρας πρέπει να σταθεί στο ύψος του επιστημονικού του κύρους. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής, έχει πολλούς επιστημονικούς ρόλους, είναι καθηγητής. Δημοσιοποιεί τα ευρήματα της έρευνάς του σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή θα πάει να πει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι δεν είναι σοβαρή η έρευνά του, τότε να την αποσύρει. Πραγματικά είναι εμφανής η αντίφαση. Δεν μπορεί από την επιστημονική κοινότητα τότε να πάρει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και να τα αξιοποιήσει. Πού? Για ποιο λόγο τότε έκανε αυτή την έρευνα? Να τη λάβει ποιος υπόψη του? Το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, γιατί είναι ένα σκανδιναβικό περιοδικό, στην Αμερική, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά όχι στην Ελλάδα. Και μιλούν για εργαλειοποίηση της επιστήμης από το πολιτικό προσωπικό. Δεν τρεπόμαστε. Έχει λήψει η ντροπή σε αυτή τη χώρα. Είναι προφανή τα ερωτήματα, πηγάζουν μέσα από την ίδια την κοινωνία, ωστόσο απαντήσεις δεν δίνονται και όταν δίνονται πραγματικά διεγείρουν το θυμικό των πολιτών.
δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση είναι στα σχοινιά και σε πολιτικό και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Σας προβληματίζει η προσπάθεια με την αρρωγή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των περισσότερων τουλάχιστον, της κυβέρνησης να μετατοπίσει την ατζέντα στην διαγραφή του κυρίου Κουρουπλή, όπως ακούσαμε Όχι, σήμερα. Δεν με φοβίζει τίποτα, ξέρετε τι, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που είναι πια τόσο, δει τόσο ξεκάθαρα πια την πραγματικότητα και την αλήθεια, που δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί και να την κρύψει αυτή την αλήθεια. Mm-hmm. Τι νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή αυτός σαν τη στρουθοκάμιλο βάζει το κεφάλι του κάτω στο χώμα, ο κόσμος δεν βλέπει, δεν ζει. Τι νομίζει ο κύριος Κέρτσος, μας ξεγελά. Άντε, μπορεί να νομίζουν ότι ξεγελούν τον κόσμο γιατί βλέπουν τους τίτλους στα κεντρικά δελτία ειδήσεων σε κάποιες εφημερίδες. Ας κυκλοφορήσουν στον κόσμο, ας πάνε στα χωριά της ελληνικής περιφέρειας, σε περιοχές εκεί που έχουν χαθεί άνθρωποι και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Εγώ δεν θέλω να πάνε στην Αθήνα, να πάνε σε περιοχές που είχαν τις περιφέρειες με νοσοκομεία που είναι αποδυναμωμένα, που δεν είναι στελεχωμένα. Και με βάση αυτή την έρευνα, οι άνθρωποι είχαν πολύ περισσότερες μεγαλύτερα ποσοστά θνητότητας από ό,τι σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας, σε μια περιοχή της Αττικής. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι ανισότητες και αναδείχθηκαν μέσα από αυτή την έρευνα. Ή ας πάνε να μιλήσουν με ανθρώπους που έχασαν δικούς τους επειδή ήταν διασωληνωμένοι για μέρες εκτός ΜΕΘ. Να. Ή όταν πια βρήκαν ένα κρεβάτι μέσα ήταν πάρα πολύ αργά. Ξέρετε, συνάντησαν έναν από αυτούς τους ανθρώπους. Ακριβώς από αυτά που μας λέτε και τα βλέπουμε και εμείς και από τα μηνύματα και από τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε στην κοινωνία, βλέπουμε ότι η οργή του κόσμου είναι μεγάλη για όλο αυτό το διάστημα και υπάρχουν διάφοροι στα social media που λένε ότι ενδεχομένως ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ να πρέπει να οξύνει περαιτέρω τους τόνους. Υπάρχει περιθώριο και λόγος περαιτέρω όξυνσης των τόνων σε μια τέτοια συγκυρία? Δεν ξέρω αν πρέπει να οξύνουμε τον τόνο, να είναι οξύς ο τόνος, πρέπει να δώσουμε τον τόνο. Mm-hmm. Και ξέρετε πώς θα δώσουμε, αγαπητοί, εγώ θα πω συνάδελφοι αυτόν τον τόνο. Με το να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Mm-hmm. Σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 20.000 άνθρωποι που χάθηκαν σχεδόν από την αρχή της πανδημίας. Mm-hmm. 20.000 είναι σχεδόν ο διπλάσιος πληθυσμός από την πόλη της Φλόρινας. Μπορείτε να έχετε αυτή την εικόνα. Είναι περίπου δυνητικά, εγώ σας λέω, 100.000 άνθρωποι που έχουν επηρεαστεί από την απώλεια ενός ανθρώπου από κορονοϊό. 100.000, ίσως και περισσότερο, αν βάλουμε και το ευρύτερο συγγενικό ή θελικό περιβάλλον ανθρώπων που χάθηκαν. Πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση, να είμαστε κοντά τους, να μην φοβόμαστε ότι εάν πούμε ότι τους νιώθουμε ότι είμαστε την πορύχη. Και επιτέλους να μην ετεροκαθοριζόμαστε. Ο κόσμος πονάει, πρέπει να τον συμπονούμε, μπορεί και να είμαστε και εμείς μέρος αυτών των ανθρώπων που πονούν. Βέβαια. Είμαι σίγουρη ότι στο φιλικό σας περιβάλλον ή στο συγγενικό σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που χάθηκαν, έτσι, που να αναζητούσαν ένα κρεβάτι και να μην το βρίσκουν ή να μην το βρήκαν. Δυστυχώς όλοι και όλες έχουμε πλέον μια τέτοια ιστορία. Αυτής της οικογένειας που δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια του Μητσοτάκη, που σίγουρα θα έχει ένα κρεβάτι VIP σε μια ΜΕΘ να τον περιμένει. Mm-hmm. Εμάς μας περιμένει όμως η επόμενη μέρα που θα ζυγώσει και θα είναι πολύ σύντομα αυτή η μέρα, που θα ξανακερδίσουμε την ελπίδα και τη ζωή μας πίσω. Mm-hmm. Εμείς αυτό τον τόνο πρέπει να δώσουμε στον κόσμο, ότι η ελπίδα υπάρχει. Και να συνδράμουν όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον όσες αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Εγώ καταλαβαίνω μερικές φορές και το προσωπικό συνέστημα και την ένταση που μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Ενδεχομένως και ο Παναγιώτης Κουρουπλής, ο οποίος μπορεί να μετέφερε και το δικό του προσωπικό ζήτημα, γιατί μιλούσε για ένα φιλικό ή γενικό του πρόσωπο. Ναι. Αλλά αυτό είναι το καθήκον μας. Ακόμα και στις μεγαλύτερες προκλήσεις, ακόμα και αν μας την έχουν θυμμένη, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όντως η μάχη είναι πολύ σκληρή, έχουν όλα τα μέσα με το μέρος τους, αλλά εμείς έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Εκπροσωπούμε αυτούς τους ανθρώπους και έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Βιέρη. Βλέπουμε ότι στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών λαμβάνονται προληπτικά μέτρα εν ώψη Χριστουγέννων λόγω της επικείμενης πολιορκίας του στελέχους όμικρον. Εδώ δεν το βλέπουμε αυτό. Πόσο σας προβληματίζει? Είναι μια πολύ καλή επισήμανση που κάνετε. Μας προβληματίζει και το ούτως ή άλλως.
μας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπουμε ότι έρχεται ένας προϋπολογισμός, ο οποίος στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την κατασκευή από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη, ότι έχει λήξει πανδημία. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με το, και τους πόρους που δίνονται, που τέλος πάντων αφαιρούνται από, από το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται και η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι ποτέ δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα και την κρισιμότητα της κατάστασης. Εμείς όμως, ακριβώς γιατί έχουμε χρέος κοινωνικό, πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, πρέπει να προστατεύσουμε τον περίγυρό μας, ενδεχομένως να κάνουμε μόνοι μας αυτό που θα έπρεπε να μας καλέσει η πολιτεία, η οργανωμένη να κάνουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο εορταστικό τραπέζι, να είμαστε με φίλους οι οποίοι θα έχουν κάνει το εμβόλιο ή όλοι μαζί θα έχουμε φροντίσει να έχουμε προηγουμένως κάνει το τεστ. Δεν υπάρχει ανεμελιά. Ίσως αυτές οι γιορτές και αυτά τα Χριστούγεννα να είναι οι δυσκολότερες συνθήκες από ό,τι τα περσινά Χριστούγεννα και οι περσινές γιορτές. Μάλιστα. Κυρία Βιέρη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την κουβέντα. Και εγώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Καλές γιορτές. Επίσης. Δύναμη, υγεία και νομίζω ότι η επόμενη χρονιά πραγματικά θα είναι μια χρονιά που ο λαός πραγματικά κερδίσει την ελπίδα και το χαμόγελό του. Το πιστεύω. Αμήν. Μακάρι να κλείσουμε με αυτή την αισιόδοξη και πολύ ενθαρρυντική εκτίμηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Επίσης. Ήταν η κυρία Θεοδώρα Αβιέρη εδώ στο Κόκκινο, αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία και δημοσιογράφος βέβαια.